ενσαρκώνει τις θυσίες των γνωστών και ανωνύμων ηρώων του έθνους. Παρά το γεγονός ότι δεν παρήλασαν για πρώτη φορά φέτος τα μηχανοκίνητα τμήματα της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος λόγω οικονομικών περικοπών, η παρέλαση στην παραλία του Βόλου για την ηρωική επέτειο της 25ης Μαρτίου διατήρησε την έγκλη της. Τα πεζοπόρα τμήματα φρόντισαν ώστε να γίνει μια εξίσου εντυπωσιακή παρέλαση, όπου οι μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ήταν και πάλι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε φέτος ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Αριστίδης Μπουρδάρας. Η 25η Μαρτίου αποτελεί ορόσημο για τον ελληνισμό. Με τον απελευθερωτικό αγώνα, τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, ο ελληνικός λαός κατέκτησε την ελευθερία του, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Στίχη Ανδρέα Κάλβου. Η παραλία του Βόλου ήταν γεμάτη από κόσμο που εκμεταλλεύτηκε τον θαυμάσιο καιρό και χειροκρότησε θερμά τους παρελάβνοντες. Αντιστασιακές οργανώσεις, τμήματα του Ερυθρού Σταυρού, πολιτιστικοί και λαογραφικοί σύλλογοι λάμπριναν με την παρουσία τους στην παρέλαση. Σήμερα τιμούμε τους αγώνες για την εθνική παλιγενεσία, την εθνική κυριαρχία. Σήμερα πάλι στις Βρυξέλλες κάποιοι συζητούν αν η Ελλάδα θα διαθέσει και θα διατηρήσει την εθνική της κυριαρχία, αν θα μπορεί να αποφασίζει για την οικονομική της πολιτική, για την κοινωνική της δομή και τον αναπτυξιακό της μέλλον. Οι εκατοντάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέσπασαν και φέτος το θερμότερο χειροκρότημα του κόσμου και αποτέλεσαν μια ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας. Εάν η 25η Μαρτίου συμβολίζει την αναγέννηση της Ελλάδος, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση με εθνική ομοψυχία να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να πάμε σε μια αναγέννηση σύγχρονη. Τα τμήματα προσκόπων που ακολούθησαν καταχειροκροτήθηκαν, ενώ τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα αγήματα πεζοναυτών, σμηνητών και οπλιτών της αεροπορίας στρατού με τα οποία έκλεισε η παρέλαση εντυπωσίασαν για άλλη μια φορά. Είναι μια ημέρα καταρχάς μνήμης για τους αγώνες που έκαναν οι ήρωες του 21 και θα θυμίσω όμως ότι αυτές τις μέρες δεχόμαστε μια προσβολή από την Τουρκία όταν η τουρκική φρεγάδα κάνει χωρίς καμιά ενόχληση βόλτες μέσα στο Αιγαίο. Στις 11 το πρωί τελέστη η επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπόλητη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου και παρουσία των τοπικών πολιτικών, αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών. Το 21 ο ελληνισμός έδωσε μια μάχη για να απαλλαγεί από τα δεσμά του Οθωμανού δυνάστη. Σήμερα δίνει μια εξίσου κρίσιμη μάχη για την ανασύνταξή του σε όλα τα επίπεδα. Προϋπόθεση για να βγει ενισχυμένος από αυτή τη μεγάλη εθνική δοκιμασία είναι η αναλογική και δίκαιη κατανομή των βαρών και των θυσιών σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Λίγη ώρα αργότερα έγινε η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Εθνική γιορτή σήμερα, 25η Μαρτίου, για τον αγώνα που δώσαν οι Έλληνες για την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία τους. Σήμερα η χώρα μας δίνει αγώνα απέναντι στα διεθνή κέντρα κερδοσκοπίας που θέλουν τη χώρα μας εξερτημένη οικονομικά. Και αυτό τον αγώνα θα τον κερδίσει.